Οι στρατιωτικές δυνάμεις που περικύκλωσαν το Προεδρικό Μέγαρο της Βολιβίας άρχισαν να αποχωρούν από την περιοχή τα ξημερώματα της 5ης ώρα Ελλάδος και Κύπρου μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην χώρα των 12 εκατομμυρίων κατοίκων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας Λαπάς, ενώ συνελήφθη ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Χουάν Χωσέ Σούνιγα, ο οποίος νωρίτερα είχε υποστηρίξει ότι στόχος του ήταν η αναδόμηση της δημοκρατίας, ώστε αυτήν να την απολαμβάνει όλος ο λαός και όχι οι λίγοι αφεντάδες που κυβερνούν την χώρα για 30-40 χρόνια, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αυτή η πράξη παραβιάζει όλους τους βασικούς πυλώνες του κράτους δικαίου, της νομοθεσίας μας. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοιες συνθήκες στον 21ο αιώνα και απαιτούμε αυτοί που έδειξαν τέτοια ασέβεια στους νόμους να σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές. Το ανώτατο δικαστήριο της Βολιβίας κατήγγειλε επίθεση εναντίον της δημοκρατικής σταθερότητας στη χώρα. Η εισαγγελία ξεκινά ποινική έρευνα εναντίον του στρατηγού Σούνιγα, ενώ ο πρόεδρος Λουίς Άρσε διόρισε νέα ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις. Ο Άρσε, που νωρίτερα είχε καλέσει τον λαό να αντισταθεί και είχε ζητήσει διεθνή βοήθεια, όταν ηρέμησε η κατάσταση, ευχαρίστησε το πλήθος για την αφοσίωσή του. Ενώ την απόπειρα πραξικοπήματος κατήγγειλε και ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες. Νωρίτερα, βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα είχαν αναπτυχθεί στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Λαπάς, περικυκλώνοντας την έδρα της κυβέρνησης, ενώ αυτόπτες μάρτυρες παρατήρησαν τάγκς να εισβάλλουν στο Προεδρικό Μέγαρο.